Περού. Στην Νότια Αμερική πήγα γιατί ήθελα να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Ήμουν αγρότης. Αγαπούσα την αγροτιά από την πρώτη μου αναπνοή. Ήθελα να είμαι αγρότης. Ήταν το όνειρό μου. Κι είχα ξοδέψει χρόνο μελετώντας το αντικείμενο. Ήταν η εποχή που φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως η Oxfam ήταν στο ξεκίνημά τους. Οπότε ήταν της μόδας, υποθέτω. Είχα έναν κολλητό και θα πηγαίναμε στη Βολιβία. Παραχωρούσαν 1.000 εκτάρια σε νέους απίκους που θα καλλιεργούσαν τροφή για τους πεινασμένους. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό. Ήμασταν νέοι και δυνατοί, μα ο κολλητός μου δεν ήρθε. Γνώρισε μια κοπέλα και έμεινε στην Αγγλία. Κι εγώ γνώρισα μια Περουβιανή κοπέλα και ο πατέρας της με κάλεσε να δουλέψω για αυτόν στο Περού. Οπότε έκανα αυτό, σε ένα ράντζο με πρόβατα. Αυτή ήταν η σοσιαλιστική περίοδος της ζωής μου και ήθελα να κάνω το καλό. Οπότε βρέθηκα να δουλεύω ως εθελοντής γεωργός στα βουνά του Περού. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολα, αλλά υπήρχε άπλετος χώρος και το αγαπούσα αυτό. Αγαπούσα τα γαϊδούρια και τα βόδια και ήταν καλά ξοδεμένος χρόνος. Αλλά νομίζω, όπως συμβαίνει στους περισσότερους εθελοντές, μου έδωσε πολλά περισσότερα από όσα του έδωσα. Κι έμαθα το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου. Θυμάμαι μια μέρα είχα φυτέψει δέντρα σε διαβρωμένες βουνοπλαγιές. Φυσικά τα πρόβατα και οι κατσίκες τα έφαγαν όλα. Οπότε καθόμουν στη βουνοπλαγιά θλιμμένος και σαν μια φωνούλα να μου είπε «Για να προσφέρεις πληρότητα, γίνε πλήρης». Δεν πολύ καταλάβαινα τι σήμαινε αυτό τότε, αλλά είχα διαβάσει για τον διαλογισμό. Όχι ότι τον καταλάβαινα, μα είδα πως ήμουν ένας μπερδεμένος νέος άντρας που προσπαθούσε να βοηθήσει τους ηθαγενείς Ινδιάνους που ήταν μεγαλύτεροι, σοφότεροι και ικανότεροι από μένα. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσω τον εαυτό μου πριν μπορέσω να είμαι χρήσιμο σε άλλους. Οπότε, έχοντας διαβάσει για τον διαλογισμό, όταν γύρισα στην Αγγλία, έψαξα και βρήκα μια σχολή διαλογισμού. Στο Περού είχα έναν κολλητό και βρήκαμε έναν Ινδιάνο που θα μας πήγαινε κάπου. Περπατούσαμε αρκετές μέρες στη ζούγκλα. Ήταν φανταστική εμπειρία, απολύτως υπέροχη. Η ζούγκλα είναι πολύ πυκνή και δύσβατη, με πελώρια δέντρα από πάνω μας. Ελάχιστο ηλιακό φως φτάνει κατευθείαν στο έδαφος. Σέρνεσαι πάνω από πεσμένα φύλλα, πλάι σε κάτι πελώρια αρπετά, σαλιγκάρια και φίδια. Βλέπεις μαϊμούδες στα δέντρα. Και κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα αριάκι με αμμώδια ακτή. Υπήρχε μια μεγάλη αυλάκωση πάνω στην άμμο, λες και κάποιος έσυρε ένα βαρέλι. Κοιτάξαμε τον οδηγό και μας είπε πως ήταν ένα πελώριο φίδι, ένα ανακόντα. Ήθελα να ακολουθήσω τα ίχνη να το βρω, μα δεν με άφηνε. Μου είπε ότι θα παραμόνευε έτοιμο να μας αρπάξει. Και άρχισε να βρέχει και κατασκηνώσαμε εκεί, δίπλα στα ίχνη. Ανάψαμε μια μικρή φωτιά για να κοιμηθούμε στο χώμα. Δεν κοιμήθηκα καλά. Ξύπνησα τη νύχτα, όταν η βροχή είχε κοπάσει. Στη ζούγκλα ακούς κραυγές, περίεργους ήχους και θροίσματα όλη τη νύχτα. Βγαίνουν τα ζώα και κινούνται γύρω σου. Κάθισα δίπλα στη φωτιά, σε αυτόν τον μικρό κύκλο φωτός και σκεφτόμουν το πελώριο φίδι, που ίσως τα κουμπούσα ανάπλωνα το χέρι μου. Κι άρχισα να φοβάμαι. Ήμασταν μόνοι στη ζούγκλα και αν μας εγκατέλειπε ο Ινδιάνος, ο Θεός ξέρει τι θα κάναμε. Και τότε, για έναν ανεξήγητο λόγο, σταμάτησα να παλεύω και παραδόθηκα. Απλά αφέθηκα στην κατάσταση, στο άγνωστο.
και ξαφνικά ένιωσα μια ειρήνη που δεν είχα ξανανιώσει. Μια απόλυτη ειρήνη, μέσα στην οποία περιέχονταν και ήταν εντάξει όλες οι απειλές που μας περιέβαλαν. Θεωρώ πως αυτή ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες πνευματικές μου εμπειρίες. Εναπόθεσα την εμπιστοσύνη μου σε μεγαλύτερες δυνάμεις από μένα. Αυτό κάνω όλη μου τη ζωή. Αυτή είναι η ουσία. Πάντα νιώθω αυτήν την ειρήνη μέσα μου. Αν είμαι αγχωμένος πριν από μία συνέντευξη, τι κάνω? Βρίσκω την ακινησία και νιώθω σίγουρος. Είναι σαν να σε κρατάει ένα αόρατο χέρι, ένας βράχος. Πώς βρίσκω την ακινησία δεν περιγράφεται. Έχω εξασκηθεί πολλά χρόνια. Είναι η δεύτερη μου φύση πλέον. Ή μάλλον η πρώτη μου φύση. Είναι καταφανής. Στεκόμαστε μέσα της σαν ψάρια στη θάλασσα. Δεν μπορεί παρά να είσαι ακίνητος. Μα δεν το συνειδητοποιούμε. Κοιτάμε κάτω και ζούμε σε ένα κουκούλι νοητικής αναταραχής. Χαμένοι στη σκέψη. Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση. Ή μάλλον αυτό ονομάζουμε ανθρώπινη κατάσταση. Μα στην πραγματικότητα είναι χαμένη. Δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαστε αυτό. Και αυτή είναι η αιτία όλων των προβλημάτων μας. Είμαστε απόντες από την παρουσία του Θεού. Το παρόν είναι τόσο σημαντική λέξη. Η παρούσα στιγμή. Εδώ και τώρα. Ακούς το ρολόι της εκκλησίας να χτυπά. Ακούγεται μέσα στην ακινησία. Στην ακινησία και την αχρονικότητα. Ο χρόνος κυλά μέσα σε μια αιώνια παρουσία. Στην ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει την κατανόηση. Εδώ και τώρα. Δεν μπορείς να είσαι κοντύτερα στον Θεό από το εδώ και τώρα.